Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί βρισκόμαστε σε αυτήν την μαγευτική τοποθεσία και είναι η πρώτη διεθνή σύνοδος που οργανώνει ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Θα ήθελα να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο στα νέα του καθήκοντα και ελπίζω ότι θα εργαστεί ως προς μια επικοδομητική σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναντιόμαστε εδώ σήμερα και ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική ψηφοφορία γίνεται στο Στρασβούργο και ελπίζω πράγματι ότι η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επανεκλεγεί ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να υπάρχει συνέχεια, σταθερότητα και εμπειρία. Ταυτόχρονα, αυτό πρέπει να συμβαίνει στην προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ατζέντα που έχει θέσει σε σχέση με τις προτεραιότητες της ΕΕ, τα θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα, την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, τα ζητήματα μετανάστευσης, αποτελούν σημαντικά ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν και σήμερα στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, διότι είναι θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ένα τελευταίο σημείο. Σε δύο μέρες από σήμερα, την 20η Ιουλίου, θα έχουμε την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που είχε ως αποτέλεσμα την κατοχή ενός σημαντικού κομματιού της νήσου. Είναι η τελευταία κατεχόμενη και διαιρεμένη ευρωπαϊκή περιοχή και ελπίζω ότι αυτό το ζήτημα τελικά θα επιληθεί και ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων θα συνεχίσουν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, πάντοτε στο πνεύμα των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας που ορίζουν μια πιθανή λύση σε αυτό το δύσκολο ακαθόδες πρόβλημα. Για τη μετανάστευση, τι εννοείτε, τι θα συζητήσετε? Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικεντρωθεί πάρα πολύ στο ζήτημα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και νομίζω ότι αυτή είναι μια όρθη προτεραιότητα. Έχουμε ταυτόχρονα νομοθετήσει, όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης, που αποτελεί μια σημαντική πρόοδο σε επίπεδο αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εργαστούμε με τις χώρες προέλευσης, με τις χώρες διέλευσης, έτσι ώστε να μειώσουμε την παράνομη μετανάστευση και να επικεντρωθούμε στις νομικές οδούς. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει εργαστεί επικοδομητικά με την Τουρκία, έτσι ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει ότι δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα κυρίαρχα κράτη, που εν τέλει έχουν και την ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις. Ευχαριστώ θερμά.